esas tipo de cosas que sí me las están haciendo, un momento que yo tengo un miedo, yo tengo un polirismo aquí curioso, es un miedo de la existencia, de un metafismo, pero no me como la actual, de todo lo que yo tengo un miedo, tú sabes, yo más duro, soy que yo estoy para que móviles. Me ha hecho una en una sociedad de una manera que el último de las dos mujeres que se han ubicado más esas que la persona va a hacer la justa este sitio si lo que ha dado por mi idea a usar. Y si que aquí al centro hay un de los canales que el sol que tiene una cosa más cerca de prima, una cosa más cerca de la vida, o más o de un supuesto cuadro, de eso se trae de llamar a nosotros más cosas a los que no funcionan. Μια βασική πτυχή της είναι οι νέοι που συνδέονται διαδικτυακά να έχουν γνώση και να έχουν τα εργαλεία για να μπορούν να χειριστούν τις διάφορες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Ένα θέμα το οποίο έχει αναδειχθεί και έχει καταλήξει ένα πολύ σημαντικό θέμα που μας απασχολεί όλους και μας είμαστε εμείς. Είναι ασφαλώς το ζήτημα της αντιμετώπισης του φαινομένου του διαδικτυακού εκφοβισμού. Είναι ένα φαινόμενο που έχει πολύ μεγάλες διαστάσεις, είναι πάρα πολύ ανησυχητικό και είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να έχουμε απόλυτη συνείδηση για την έννοια του, για τις παραμέτρους του και να πάρουμε τις πρωτοβουλίες που χρειάζεται και τα μέτρα που χρειάζεται για να το αντιμετωπίσουμε. Είναι μια νέα απόφαση. Αν και στο κοινωνικό του χαρακτήρα είχε άλλα χαρακτηριστικά παλαιότερα, απλώς έχει μια τεχνικά χαρακτηριστικά, θα είπα. Και κάθε μια κατάσταση πρέπει να πάρουμε πρωτοβουλίες, πρέπει να είμαστε ασιατικούς για να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Ο κύριος Πρόεδρος. Σαν τέτοιο θέμα λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν ήδη από το Φεβρουάριο του 2014 έχει υιοθετήσει ένα ψήφισμα αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο τη σημασία του φαινομένου και την αποφασιστικότητά του να το αντιμετωπίσει. Ζητάει μέσα σε αυτό το ψήφισμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την Επιτροπή να επεξεργαστεί συγκεκριμένους τρόπους και να κάνει συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες θα πάρουν με νομοθετική μορφή για να μπορέσουμε ακριβώς να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα. Και προτείνει μάλιστα να εμπνευστεί από την αντίστοιχη εφαρμογή στις ΗΠΑ που λέγεται STOPIT για να πάρουμε τις καλές πρακτικές, να τις υιοθετήσουμε και το ώστε να δείξουμε προς αποσυντάστες ασφαλώς στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Να θυμίσω μάλιστα και μια ελληνική πρωτοβουλία παλιότερα στην προηγούμενη Βουλή, ο Έλληνας ευρωβουλευτής Γιώργος Κουμουτσάκος είχε καταθέσει ψήφισμα για την θέσπιση μιας Ευρωπαϊκής ημέρας κατά του εκφοβισμού και της βίας στο σχολείο, η οποία μάλιστα βρήκε πολύ μεγάλη απήχηση. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία το πρόγραμμα SAFER στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Ελλάδα ο επίσημος εκπρόσωπος του προγράμματος του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, με την δράση αυτή, δηλαδή SAFER Internet στην Ελλάδα, GR, προσπαθεί να πλησιάσει γονείς, παιδιά, εκπαιδευτικούς, να τους ενημερώσει και να κάνει γνωστές και να εμπλεκώσουν διάφορες σωστές πρακτικές για τη χρήση του διαδικτύου. Έτσι λοιπόν, η σημερινή ημερίδα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλους μας, γιατί μας δίνει την ευκαιρία και από τους νέους να ακούσουμε ποια είναι η εικόνα, πώς βλέπουμε τα προβλήματα αυτά, τι σκέφτονται για την αντιμετώπιση τους. Αλλά πολύ σημαντικό να συζητήσουμε με εκπροσώπους της βιομηχανίας, ούτως ώστε από κοινού να οργανώσουμε την προσπάθεια αυτή, ούτως ώστε το διαδίκτυο να γίνει ένα καλύτερο μέρος, μέρος για όλους, ένα φιλόξενο μέρος και να δούμε τέλος σε αυτό το
εξαιρετικά επικίνδυνα τα νόματα του διαδικτυακού εκφορτισμού. Να ζητήσω τώρα από την κυρία Σαμαρά, την οποία μου γνωρίζετε, είναι η συγγραμμίστρια του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλού Διαδικτύου και είναι η επικεφαλή αυτή τη δράση, να μα μιλήσει για το κανόνα του διαδικτυακού εκφορτισμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και επίσημα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους σας όσους μας ήρθατε σήμερα, κάποιοι από πάρα πολύ μακριά, μας θυμάται ιδιαίτερα και μας χαροποιείται ιδιαίτερα. Βλέπουμε εκπληκτικούς εκπληκτικούς, ανοιχτόμενους εκπληκτικούς, εθελοντές εκπληκτικούς μέσα στην πολύ δύσκολη συγκυρία της χώρας μας, παρόλα αυτά να εμφανίζουν μαζί μας για να κάνουμε το διαδίκτυο το οποίο έχουμε στις επάγγελμες. Άλλο πια ένα καλύτερο τόπο για όλους μας. Και εξάλλου πριν από τρεις μέρες, φτάσαμε η δεύτερη συνεχή χρονιά τη μέρα του διαδικτύου σε πάνω από 100 χώρες και φέτος, από ό,τι μας είπατε και από τις Βρυξέλλες, από το ΕΣΕΙ, όπου ήδη κάναμε τον πρώτο πολιτισμό και είναι εξαιρετικός. Είχαμε εμείς φέτο 373 προσδιοριστές, εσείς προσδιοριστές μας, πολλοί από εσάς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. 373 εκδηλώσεις όλη την Ελλάδα είναι πρωτόγνωρο. 60.000 προσδιοριστές είναι κάποιοι που είναι μαζί μας σε αυτές τις δράσεις. Βλέπουμε ότι κάθε χρόνο η μουσική προϊόντα τη δουλειά αγκαλιάστηκε και περισσότερο. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε σήμερα εδώ για να ακούσουμε εσάς. Δεν σα νομοθετούμε ποτέ. Θέλουμε να ακούμε τα παιδιά, γιατί εσείς είστε αυτοί που ασχολείστε νυχθημερό με το διαδίκτυο. Άρα να ακούσουμε εσάς και να ακούσουμε. Και μετά να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε λοιπόν ένα διαδίκτυο που θέλουμε να το κάνουμε καλύτερο. Και έχουμε ένα διαδικτυακό εκφορτισμό. Να θυμηθούμε τι είναι ο διαδικτυακό εκφορτισμό. Είναι η χρήση της τεχνολογίας, ιδιαίτερα της κινητής, αλλά και του διαδικτύου, με στόχο τη διασκευή αναστάτωση ενός ατόμου. Και αυτή η αναστάτωση είναι συνήθως συναισθηματική αναστάτωση ενός ατόμου. Δεν είναι το τελειώδη φαινόμενο. Το bullying υπήρχε πάρα πολλά χρόνια, όμως το cyberbullying έχει κάποιες πτυχές που διαφέρουν από άλλες μορφές bullying. Το πρώτο είναι το πλήρωμα του αντιφορσέρ. Μπορεί να μας βρει οπουδήποτε βρισκόμαστε, οποτεδήποτε βρισκόμαστε, στον χώρο του σπιτιού μας, εκτός, εντός, πραγματικά παντού. Το δεύτερο είναι ότι μπορεί να συμβεί κάτι που δεν συνέβαινε παλιότερα, όχι μόνο μεταξύ συνομιλίκων, αλλά και μεταξύ ακόμα διαφορετικών ηλικιών και δυστυχώς βλέπουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι σε εκπαιδευτικού από μαθητές προς εκπαιδευτικούς. Και αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το αντιμετωπίσουμε. Το κοινό μπορεί να είναι πολύ μεγάλο και να κάνει τα μηνύματα πάνω σε ένα κλικ. Μπορεί να φτάσει ένα μήνυμα παραγωγή σε εκατομμύρια χρήστες. Δεν έχουμε δει ένα τοπικό φαινόμενο που είμαστε στο προάγγελο του σχολείου. Όσοι υποφίζουν, μπορούν και οι περισσότεροι θέλουν να παραμείνουν ανώνυμοι και αυτό μπορεί να είναι πολύ επώδυνο για το θύμα. Μερικές περιπτώσεις εκφοβισμού, δηλαδή να το πάρα πολλές, είναι περιπτώσεις ευαισθησίας. Να κάνουμε κάτι για να γελάσουμε. Δεν γελάμε σε καμία περίπτωση μετά που παρεμβαίνουμε και πολλέ φορέ τα παιδιά που κάνουμε, περισσότερα από τα παιδιά, έχουν μάθει το συνεπειόν ότι δεν θα φτάσει το μήνυμα μόνο στου γύρω μα, αλλά μπορεί να φτάσει και εκτό του δικού μα κύκλου. Έχουμε άλλο ένα σύμπτωμα. Όμω, πολλά περιστατικά εκφοβισμού μπορούν να λειτουργήσουν ω αποδεικτικά στοιχεία. Και γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε πώ θα τα κρατήσουμε αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία έτσι ώστε να αντιδράσουν. Πρέπει να ξέρουμε πώς να αντιδράσουμε και να κάνουμε σωστό στον διαδικτυακό εκφοβισμό. Υπάρχει ένας άνθρωπος εκπαιδευτικός νόμος, ο οποίος μας λέει ότι ο εκφοβισμός δεν είναι πουθενά και ποτέ αποδεκτός από κανένα και όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, μα όλα πρέπει να συνεισφέρουν στην καταπολέμηση αυτού. Μάλιστα στην Ελλάδα έχει επιταλεί ειδική εγκύκλιο σε όλα τα σχολεία της Θεοδωράκειας εκπαίδευσης για την αποτύπωση καλών πρακτικών που θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την διεθνή εκπαιδευτικότητα ύστερα από αυτά τα σχολεία του περίοδου. Στο θέμα της νομοθεσίας, αρρωστικό και κοινωνικό δίκαιο, το cyberbullying σαν πολιτισμό δεν έχει σχέση με ακόμη στην ελληνική νομοθεσία, αλλά ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται
para ir buscando los problemas no se sentía solo para mí, es por supuesto lo primero, y para ti, es por supuesto lo primero, esa cosa que te dice ninguna víctima. Τι σημαίνει αυτό, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε πάλι να ξεχάσουμε το πρόβλημα το οποίο γίνεται το cyber bullying και αναλογώς μπορεί να σκεφτεί την ίδια διοξιδιότητα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το κατανοήσουμε, ότι μπορεί εκείνη τη στιγμή που κάνει να είναι κοινωνικό αντίκτυπο και να σκεφτεί την ίδια δίωξη. Σίγουρα, ως επιτοπλίστο, όχι σίγουρα ως επιτοπλίστο, το cyber bullying είναι σχέση με την ελληνική νομοθεσία. Άρα, μπορούμε να κοινωνικοποιήσουμε το cyber bullying. Τις 30-30 τελευταίους μήνες στο Safer Internet, η γραμμή πολιτείας έκανε 589 αιτήματα που αφορούσαν τον εκφοβισμό, τον ενεργειακό εκφοβισμό. Αυτά τα αιτήματα ήταν στην δεύτερη θέση των αιτημάτων προς τη γραμμή πολιτείας, μετά από τις συμπεριφορές εξάρτησης. Ένα 14%. Πλέον αυτών, είχαμε και άρση του Συμβίου Καταγγελίας στην ανοιχτή γραμμή καταγγελίων σε κλάδο και το Συμβούλιο Διαδικτύου, που αφορούσαν επίσης και ενεργειακό εκφοβισμό, και αυτά ήταν σίγουρα ποινικά αδικήματα. Στην στιγμή που πήγαν στη Safe Line, και από εκεί πολύ πιθανό και στη δίωξη του ελεκτρονικού εγκλήματος. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε ότι δεν ερχόμαστε με στα κομμένα τα χέρια. Βλέπετε ένα τράγωνο και έχει κάποιες σημαντικές που είναι πάρα πολύ σημαντικές για όλους μας. Ψηφιακός αυτοαπολογισμός. Είναι το άλλο και το μέρα για όλους μας για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε στο Ιντερνετ, να έχουμε κριτικές εμπειρίες στο Ιντερνετ, να έχουμε κριτική σκέψη στο Ιντερνετ, να δούμε ευαισθητοποιημένοι, να κάνουμε διαχείριση κινδύνων, να ξέρουμε πώς θα διαχειριστούμε τον κίνδυνο και να δυναμώνουμε και τους άλλους τους γύρω μας για να διαχειρίζονται τον κίνδυνο και φυσικά την αυτοπροστασία. Ανακάλυπτα, πιστεύετε ότι θα καταπολεμήσουμε το cyberbullying. Και φυσικά, αναφέρουμε. Και υποστηρίζουμε τα θύματα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερο το θύμα cyberbullying και να μην υπάρχει κανένα γύρω του για να το στηρίξει. Άρα, υποστηρίζουμε τα θύματα. Αυτά ήθελα να σας πω σήμερα και να δώσω πάλι τις κοιτάξεις του κύριου Χρυστοφίλη για τη συνέχεια της ημέρας. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Σαμάρα, είναι πολύ ενδιαφέρον ότι κωδικοποίησατε με ένα πολύ σαφή τρόπο τις παραμέτρους του φαινομένου και έτσι με αυτόν τον τρόπο έχω κουράσει για την σημερινή μας συζήτηση. Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα να κωδικοποιηθούμε και συμμετέχει μαζί μας ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κ. Παπαδημούλης, που είναι μέλος της συνοσπονδιακής ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενεργητικής Αριστεράς, αριστερά του Αριστερά του Πρασίνου και Βορείου Αγορών, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και ο οποίος θα μας μιλήσει σήμερα για το φαινόμενο του διαδικτυακού εκφοβισμού και το τι κάνει το εργατικό κοινοβούλιο για να το αντιμετωπίσει. Ευχαριστώ κύριε Χρυστοφίλη. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς που έχουν και πρώτη γενιά. Όλοι οι εκπαιδευτικοί μου αλλά είναι και εγωνιστέ, αν υπάρχει μια εκπαιδευτική στον νέο. Κοιτάξτε, το πρώτο που θέλω να πω στα 10 λεπτά που στη διάθεσή μου είναι ότι δεν πρέπει να έχουμε φόβο για το μυαλί. Πριν από πολλά χρόνια, όταν υπήρξε η βιομηχανική επανάσταση, κάποιοι θεώρησαν ότι το πρόβλημα είναι στις μηχανές. Και έσπασαν τις μηχανές. Στα μάτια όταν σκέφτηκα με τη βοήθεια κάποιες συζήτησεις που έγινε τότε, ότι το πρόβλημα είναι η χρήση των μηχανών. Δεν έφεραν οι μηχανές που έτρωγαν τη δουλειά από τους εργάτες, ίσα-ίσα που έφεραν τη δυνατότητα στην περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης να βελτιωθούν τις συνθήκες εργασίας των ανθρώπων και να δουλεύουν λιγότερο. Γιατί το λέω αυτό, διότι αν ελάχιστα να περάσει το μήνυμα ότι φταίει το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο δίνει μια δυνατότητα επικοινωνίας, πληροφόρησης, γρήγορης, τιμής, ανοίγει ορίζοντες. Τα νέα παιδιά τώρα είναι πολύ πιο πληθυσμένα σε δυνατότητες γνώσης από ό,τι η δική μου γενιά ή οι παλαιότερες. Το βασικό είναι να υπάρξει ευαισθητοποίηση και γνώση του προβλήματος. Και εδώ είναι ένα αφιερωμένο στον εκφοβισμό μέσω διαδικτύου.
είναι ένα πρόβλημα που αναπτύσσεται. Υπάρχει μια ευρωπαϊκή έρευνα που δείχνει ότι μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών η Ρουμανία και η Ελλάδα είναι στην κορυφή τέτοιων φαινομένων. Και το ερώτημα είναι πώς μπορούμε αυτά να τα αντιμετωπίσουμε. Θα τα πω έτσι απλά όπως να καταλαβαίνουμε. Υπάρχουν αυτοί που ασκούνται τον εκπομπισμό, οι φοιτητές. Υπάρχουν αυτοί που υφίστανται τον εκπομπισμό, τα θύματα. Και υπάρχει και η μεγάλη κοινότητα αυτών που παρατηρούν τον εκπομπισμό. Γιατί τυχαίνει να πέσει στην αντίληψη. Νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να προβλήσουμε να γίνει και να ενισχύσουμε είναι οι παρατηρητές να πάψουν να είναι παρατηρητές. Όπως αντιδρούμε στον δρόμο, αν κάποιος στα καλά καθούμενα αρχίσει να παίρνει τον διπλανό και έλεγε αλλά το τι κάνεις, το που κάνεις είναι παράνομο, είναι αντικανονικό, είναι απάνθρωπο. Έτσι πρέπει, αυτός που βλέπει κάτι τέτοιο, να επεμβαίνει, να προσπαθήσει να λύσει το πρόβλημα ή έστω να το περιορίσει ή τουλάχιστον να το γνωστοποιήσει. Το δεύτερο πράγμα είναι τα θύματα του εκφοβισμού να τολμήσουν να το πούν. Να δημιουργήσουν το λιγότερο πράγμα στην προσπάθεια. Γιατί συχνά είναι άτομα που χωρίς να στερούνται των σώδων είναι πιο μαζεμένα, λιγότερο εκδηλωτικά, πιο αμυντικά στη συμπεριφορά του. Μιλώ για τα νέα παιδιά που υφίστανται πρακτικές εκφοβισμού. Και εκεί χρειάζεται η ενθάρρυνση, η στήριξη, η γνώση των δικαιωμάτων, η χρήση των δικαιωμάτων. Και για τους φοιτητές, νομίζω ότι το βασικό είναι η αποφάρυνση. Μέχρι να γίνουμε μια κοινωνία που όλοι οι άνθρωποι θα είναι άριστοι και τέλειοι, θα πρέπει να υπάρχει και ο φόβος της ποινής ή έστω ο φόβος της αυτοδοκιμασίας. Άμα με την κυρία Σαμαρά, γιατί δεν έχουμε τα φανταστικά, θα γνωστοποιούμε για αξιοποίηση και η ενίσχυση της νομοθεσίας. Τώρα, για να γίνουν όλα αυτά, χρειάζεται ενημέρωση και εκπαίδευση. Πάρα πολλοί γονείς δεν είναι ενημερωμένοι. Δεν έχουν και τις τεχνολογικές γνώσεις και την τεχνολογική εξοικείωση για να μπορούν να ξέρουν τι κάνουν τα παιδιά τους. Και την ώρα που νομίζουν ότι τα παιδιά τους κοιμούνται, μπορεί τα παιδιά τους να είναι στο διαδίκτυο και να γίνονται θύματα πρακτικών εκφοβισμών. Άρα χρειάζεται πολύ δουλειά στην ενημέρωση. Πρέπει τους εκπαιδευτικούς, κατά τη γνώμη μου, να υποχωρήσει η αντίληψη ότι παιδιά είναι ας πούμε μια κουβέντα παραπάνω. Δεν είναι έτσι. Ορισμένες πρακτικές εκφοβισμού, αυτό το site που είναι δημιουργικό, είναι τόσο επιθετικό που οδηγεί και σε αυτοκτονή. Και πρέπει να υπάρξει εγρήγορση, να μην υποτιμήσουμε το πρόβλημα. Είναι μια μορφή βίας. Όπως υπάρχει η σχολική βία, η σχολική βία, με την δημιουργία συμβολιών που πουλάνε προς τα σύνδερα, με άλλα δουλειά, πληρώνουν δουλειά, που φάνε κτλ. Έτσι υπάρχει και αυτό. Και εκεί χρειάζεται και ο εκπαιδευτικός να ενημερωθεί περισσότερο. Ο γονιός να ενημερωθεί περισσότερο. Τα παιδιά που δεν είναι ούτε σε μια κατηγορία ούτε στην άλλη, να ενώσουν ότι είναι πρόβλημα που τους αφορά. Αν χτυπάνε, προσβάλλουν, ταπεινώνουν τον διπλανό σου, άλλο μπορεί να είσαι εσύ θύμα. Αν δεν αντιδράσεις, δεν βοηθήσεις, εκεί σε μένα δεν ενδιαφέρει. Τι κάνει το Ευρωκοινοβούλιο? Το Ευρωκοινοβούλιο κάνει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι έχει καθιερώσει μια ευρωπαϊκή μέρα κατά του εκφοβισμού και να κάνει μια καμπάνια στα σχολεία, ενημέρωσης, ενσυστοποίησης. Συζητάμε πώς μπορεί να ενισχυθεί και στο επίπεδο της νομοθεσίας, η προστασία της κοινωνίας από τέτοια φαινόμενα, γιατί είναι καινούργια φαινόμενα αυτά, δεν τα είχε προβλέψει ο νομοθέτης πριν μερικές δεκαετίες. Και επειδή όλα αυτά αποτελούν και χρήματα, έχει υπάρξει και ένα πρόγραμμα
rodar com bateria auto-lifiante de bateria, o chifre matodopim, braços enlérosos, prólixos, embestidopistos, είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Καταλήγοντας, είμαστε στην Ελλάδα και στο κύριε. Εμείς το Ευρωκοινοβούλιο έχουμε μάθει να μιλάμε ήδη, ξέρετε. Είναι το ευρωκοινωμένο το χρόνος και αυτό είναι και μια άσκηση στο να είμαστε περιεκτικοί. Μακάρι και στο ελληνικό κοινοβούλιο αυτό να είναι. Έχω υπάρξει και στο ελληνικό κοινοβούλιο γι' αυτό. Και έχω την αδερφότητα να τι ρούσα προσπαθούσα να πληρώ το χρόνο, αλλά ξέρετε αν κάνεις το παραδιάζει μου καλές που δίνει το δικαίωμα να έχω τις συμμετακίνες. Τελειώνοντας, όχι φόβος για το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο είναι ένα σύγχρονο μέσο. Το θέμα είναι ότι κάθε σύγχρονη τεχνολογία σου δίνει δυνατότητες και κινδύνους. Και επειδή αυτά είναι μοντέρνα πράγματα, χρειάζεται να ξέρουμε τα όρια μέσα στην καλή κρίση και την επικρίση. Το δεύτερο, το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου, είναι ο ρόλος των παρατηρητών, αυτών που ούτε ασκούν ούτε υφίστανται αυτή τη βία και πρέπει να ανακατευτούν, να θεωρηθούν δικό τους κομμάτι. Και για τους δύο κρίσιμους παράγοντες που είναι η εκπαιδευτική και οι γονείς, μεγαλύτερη εξοικείωση, μεγαλύτερη ενημέρωση, μεγαλύτερη εκπαίδευση. Δεν απαγορεύεται σε αυτή για να υπάρχει το διαδίκτυο, να είναι αζόμαστε, να πληρωνόμαστε. Και κλείνω με αυτό που πιστεύω για τα παιδιά, γιατί θα τα παιδιά είναι αρκετά μεγαλύτερα και όσο είναι στην Άννα Εκόρυμη 26, την εποχή που ήταν στην εφηβεία τους, ξέρανε από το διαδίκτυο 100 φορές περισσότερα από μένα, δεν θα μπορούσα ποτέ να ελέγχω τι κάνανε, διότι τεχνολογικά ήταν πολύ πιο προχωρημένοι από μένα. Λέω για τα παιδιά να καταλάβουν ότι είναι για το δικό τους το συμφέρον να έχουν επικοινωνία και να να μην μόνο μόνο το διαδίκτυο έχει πολλά καλά, αλλά έχει και ένα κακό. Δημιουργεί μια εικόνα, μια αίσθηση ότι έχω φίλους, τους ηλεκτρονικούς μου φίλους, οι οποίοι όμως μπορεί να είναι και όχι φίλοι. Είναι μια φέρνη κατάσταση. Για τα παιδιά, εγώ όπως θα τους έλεγα, προσμονώς περισσότερο, όχι προς αντιπροσθέσεις του Προεκτονομιλίου, είναι ότι εκτός από το διαδίκτυο υπάρχει το παιχνίδι, υπάρχει και η φιλία, υπάρχει και το πρόσωπο με πρόσωπο και σε τέτοια πράγματα, όπως είναι η άσκηση βίας και η υπερβίας πρόκειται, δεν φοβόμαστε, δεν ταπεινωνόμαστε, ζητάμε την βοήθεια του διαδίκτυου μας, του φίλου μας, του συμμαχητού μας, του γονιού μας, του εκπαιδευτικού μας, για να σταματήσει το κακό. Και για τα παιδιά που σκέφτονται ότι είναι λίγο μαγιά, λίγο πλάκα το να προσβάλλουν, να ταπεινώσουν, να απειλήσουν ένα συμμαθητή μας που είναι πιο μαζεμένος ή ένα φίλο που δεν θέλουμε να το σπάσουμε, να το πειράξουμε, ότι αυτό είναι ένα πολυστηρό μονοπάτι που μπορεί να σε οδηγήσει πολύ μακριά και μετά την απομάκρυνση του λάθους, του ταμείου, δεν λάθος να γνωρίζετε. Δηλαδή είναι επικίνδυνα πράγματα αυτά και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι άλλο το φύλλο, άλλο ένα πείραγμα στην παρέα, απολύτως θετικό ιδιαίτερα ανάμεσα σε νέα παιδιά, και άλλο να ταπεινώνεις, να απειλείς, να ξεφυλίζεις σε μια ολόκληρη διαδικτυακή οικογένεια που σημαίνει σε χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους, κρυμμένος και πίσω από την ανωνυμία, κάποιον διπλανό. Γιατί αυτό δεν είναι μαγιά. Ειδικά αν κρύβεσαι πίσω από την ανωνυμία, που σημαίνει χρόνια που πουλά το κάνω, δεν είναι μαγιά. Είναι κάτι άλλο πολύ πολύ χειρό. Ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε πάντα πολύ. Σας ευχαριστούμε γιατί ήταν μια πραγματική ομιλία και όχι μια σύγχρονη πολιτική ομιλία. Και ευχαριστώ πολύ.
que ήταν πραγματική ευθύνη η ανταξίδωση και στη συνάντηση του Μέλλου και των Ανατολικών. Μπορείτε να το καταλαβαίνετε και στο Twitter, όπου έχει πολύ ενεργή παρουσία. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι μιλήσαμε κατευθείαν με αυτά τα ζητήματα. Τώρα, όπως είπαμε και εισαγωγικά, αυτό που είναι ενδιαφέρον σήμερα, πέραν του να ακούσουμε τα παιδιά, είναι να ακούσουμε πώς μπορεί να βοηθήσει η βιομηχανία. Και οι επόμενες δύο τοποθετήσεις είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Θα δώσω πρώτα τον λόγο στον κύριο Πολοκοτσάρη, που είναι διευθυντής εταιρικών σχέσεων της Google, να μας μιλήσει με θέμα, με υπευθυνότητα και ασφάλεια στο διαδίκτυο. Κύριε Μητσοκολίδη, κύριε Παρδούς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ για ένα θέμα που στο κοινό μπορεί να πείτε και βαρετό, θέλετε να πείτε και λίγο πεθυμένο και θέλετε να πείτε μεγαλύτερο από ό,τι ενδεχομένως πραγματικά είναι. Ομολογώ ότι πάντα είχα ιδιαίτερη εκτίμηση στην Ελλάδα και στην Παδημούνη, αλλά σήμερα δεν μπορούσα να προσπίσει και καλύτερη εισαγωγή. Στην Ελλάδα είχα και καλύτερη γέφυρα, είναι και μόνο στην Ελλάδα, για καλύτερη πάσα στη δικιά μου παρουσίαση. Και θα λέω ότι σε μεγάλο βαθμό είναι μια προσπίση που θα αφήσει την περίοδο και άφηση, μετά από όσα είπατε, με εξαίρεση στο κομμάτι του δεν φοβόμαστε, μιλάμε και ποια είναι τα προβλήματα να λέγει με πάνω αυτό. Να πω παρεμπιπτόντως, μια ωραία εικόνα για ένα πιτσιρικά ο οποίος κοιτάζει τον κόσμο. Για εμάς στην Κύπρο, προφανώς, το διαδίκτυο είναι ένα παράθυρο στον κόσμο, είναι ένα παράθυρο στη γνώση, στην επικοινωνία, στην κοινωνία. Και όταν έχουμε τη νέα γενιά στο διαδίκτυο, να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο με ασφάλεια, ευθυνότητα και δημιουργικότητα, ευελπιστούμε ότι όταν αυτά τα παιδιά, όταν εσείς γίνετε ενήλικες, θα είσαστε ακόμα, θα έχετε δημιουργήσει ακόμα περισσότερο, ένα ακόμα καλύτερο διαδίκτυο, θα έχετε χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο για να έχετε κάνει ένα ακόμα καλύτερο κόσμο, πιο δημιουργικό στις τέχνες, στον πολιτισμό, στις επιχειρήσεις ακόμα. Άκουσαμε δέκα και δύο λεπτά παντού που μιλάει να κάνει την αντιστοιχία με την μηχανική επανάσταση. Υπάρχουν μελέτες και στις δύο πλευρές του Βελγικού ή στην Ευρώπη ή στο Βέλγιο μέσα στην ίδια χρόνια, που αποδεικνύουν ότι για κάθε μία θέση που χάνεται εξαιτίας της τεχνολογίας των ψηφιακών μέσων, 2,6 καινούργιες θέσεις δημιουργούνται. Άρα έχει και κάποια πλεονεκτήματα από πλευρά της δημιουργίας της συνεργασίας. Και άσο γίνεται στο πολίτη να μιλάει για την ψηφιακή ατζέντα. Νομίζω πλέον ότι ο Παδημούλη μπορεί να μας επιβεβαιώσετε. Είμαστε και ένα βήμα μετά την συζήτηση για την ψηφιακή ατζέντα. Μιλάμε πλέον για την ενιαία ψηφιακή αγορά σε ένα πλαίσιο που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ για να αντιμετωπίσουμε συνολικά και το θέμα του διαδικτυακού χωρισμού. Φαντάζομαι λοιπόν ότι όσοι συμφωνούν με τα πλεονεκτήματα του διαδικτύου, είναι κάποιος που διαφωνεί με τα πλεονεκτήματα του διαδικτύου. Όχι. Οκ. Τελικό. Τώρα, ποιος είναι ο λόγος της Google στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η στρατηγική μας έχει τρεις πυλώνες. Το ένα, η παροχή εργαλείων. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η εκπαίδευση των χρηστών, χρηστών του διαδικτύου στα θέματα ασφάλειας. Και το τρίτο και το βασικότερο, η συνεργασία με τους ειδικούς. Γιατί ο Google κατανοούμε, πιστεύουμε καλά την τεχνολογία και ενδεχομένως τις προκλήσεις που αυτές δημιουργεί και τις νέες ανάγκες, όμως σε καμία περίπτωση δεν είμαστε ειδικοί στα θέματα παιδιών, στα θέματα οικογένειας, σε όλο αυτό το κομμάτι το συναισθηματικό, το οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε λόγω των προκλήσεων που δημιουργεί η τεχνολογία. Άρα, εργαλεία, πάμε να δείξουμε το θέμα μας. Εργαλεία υπάρχουν. Είναι τα τέλεια εργαλεία που μας δίνουν τα χέρια και μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι ως γονείς εκπαιδευτικοί και εγώ γονιός είμαι τριών παιδιών και παιδιών. Όχι. Γιατί το διαδίκτυο τρέχει καλπάζει, δημιουργεί νέες ανάγκες, ο κόσμος που είναι εκεί έξω είναι ιδιαίτερα δημιουργικός ακόμα και στο πώς θα μας κλέψει κάτι, τα στοιχεία μας, μια εξωτικά και οτιδήποτε άλλο. Άρα αντίστοιχα και οι εταιρείες του διαδικτύου προσπαθούν να είμαστε ένα βήμα μπροστά.
Στην Google Maps υπάρχει μια ομάδα η οποία δουλεύει σε 24 ώρες βάση, που είναι, θα λέτε, το αντίστοιχο του hacker, δηλαδή είναι άτομοι που πραγματικά γουστάρουν αυτό που κάνουν με πάθος και προσπαθούν να δημιουργούν τις δικές ασφαλείες, τις τεχνολογικές δικές ασφαλείες, να προστατεύουν τους χρήστες. Για όλα αυτά όμως μπορεί να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο κέντρο ασφάλειας της Google, όπου θα βρείτε συγκεκριμένα και συμβουλές από συγκεκριμένα εργαλεία για να κάνετε ασφαλή την αναζήτηση για τα παιδιά σας. Για να μπορείτε να αναφέρετε κάποια προβλήματα ή μια ανάγνωστη διαδικτυακή συμπεριφορά σε κάποια εργαλεία της πλατφόρμας της Google. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο περισσότερο στο YouTube. Να μείνω λίγο περισσότερο στο YouTube. Γιατί είναι κάτι από τα νέα παιδιά, από τα παιδιά της παρέας, πώς έχουν σας χρησιμοποιεί το YouTube. Άκουσα ένα όλοι, αλλά δεν την ήλικα. Η φωνή ήταν ανήλικα. Λοιπόν, ναι, ανήλικα. Το YouTube στην Ελλάδα είναι πολύ μεγάλη αποδοχή, ιδιαίτερα στις νέες γενιές. Γι' αυτό το έτσι να μιλήσω πολύ γι' αυτό. Και να πάω να μιλήσω αυτό που έρθει και η κυρία Σαμαρά και ο κ. Παπαδημούλης. Παιδιά, μιλήστε. Αν κάτι δεν σας αρέσει, μιλήστε. Και μιλήστε διαδικτυακά. Και τι θα πει αυτό. Ο ένας τρόπος είναι προφανώς να κάνετε ένα σχόλιο, παράδειγμα, κάτω από το σχόλιο κάποιου άλλου ή κάτω από ένα βιντεάκι στο YouTube. Αυτό είναι ένας τρόπος. Ο οποίος όμως σας βάζει και στην μας βάζει όλους στα δύσκολα νερά και μονοπάτια, ότι κάποιος μπορεί να πατήσει το δικό μας σχόλιο και ουσιαστικά αυτός ο διάλογος με την ανάγνωση της συμπεριφοράς και γλώσσα να διαλυθεί. Λέω ότι δεν πάλι να συμφωνούμε με αυτό. Υπάρχουν όμως τεχνολογικά εργαλεία, τα οποία είναι το λεγόμενο ένα σιλάκι, QR. Πατήστε το αυτό το ρημάδι. Αν κάτι δεν μας αρέσει, πρέπει να το πατήσουμε. Και αν κάποιο βίντεο θεωρούμε ότι είναι ανάγνωστο, είτε για την ηλικία μας, είτε για τον ευρύτερο πληθυσμό, για τα παιδιά μας, πρέπει να το πούμε. Τα λόγια γνώση στο διαδίκτυο, μιλήσαμε για την υποποίηση πριν, φαντάζομαι να συμφωνήσουμε όλοι ότι το τελευταίο στάδιο. Αν πάμε να λύσουμε το θέμα την υποποίηση, θεωρώ ότι πολλοί από εμάς εδώ θα πέσει δεν έχουμε ρόλο και δουλειά. Αλλά θα πρέπει, αν θέλουμε πραγματικά ένα καλύτερο διαδίκτυο για εμάς τους ίδιους, για να περνάμε όμορφα, για να ψυχαγωγούμαστε, για να επικοινωνούμε, για να δημιουργούμε, θα πρέπει να κάνουμε, να γίνει η φωνή μας δυνατή. Κάτι που δεν μας αρέσει, πρέπει να το λέμε. Και επειδή είπαμε ότι δεν υπάρχει αστυνομία του διαδικτύου, εμείς είμαστε μέρος της, ας το πούμε, της αστυνομίας. Της αστυνομίας αυτού που ελέγχει ότι οι κανόνες καλές συμπεριφοράς του ίδιου. Είναι πάρα πολύ εύκολο σε κάθε διάρκεια και υπάρχουν σε μια συνούρια. Παρελθόντως, ακούγαμε και λίγο κάποιους που λένε ότι ναι, το έχω, το πάτησα αυτό το σημειάκι και δεν έγινε τίποτα. Δεν ισχύει αυτό. Προφανώς και η Google δίνει ευκαιρία σε αυτόν που ανέβασε ένα βιντεάκι που χρησιμοποίησε μια ανάγνωση συμπεριφορά, δίνει και την πρώτη φορά. Τη δεύτερη φορά του μπλοκάρει το λογαριασμό για ένα χρονικό διάστημα. Την τρίτη, και σε λέω ότι είναι πρώτη διάστημα του τρίτη. Όχι απλά είναι στο πρώτο δεύτερο τρίτο σημειάκι, έτσι. Υπάρχει κόσμο που το φιλτράρει. Την τρίτη φορά κόβει το λογαριασμό. Τελευταίο, συνεργασίες και δράσεις. Αναφέρω μόνο δύο που κάνουμε στην Ελλάδα. Η μία είναι την τιμή που κάνουμε μαζί με το Safer Internet και με τον Ρόντα Σαμαρά, τον Γιώργο Γκουρμάρ και την ομάδα του. Είναι μια πάρα πολύ πρωτότυπη παγκόσμια πρωτοτυπία. Αν επιτρέπετε το να πάρουμε ένα βιβλίο, να πάρει ομάδα που σε περιμένει ένα βιβλίο και να κάνει κατοική παράσταση, να πάρουμε ένα διαδικτύο, η οποία μέσα από πολύ όμορφες ιστορίες, φιλικές προς τα παιδιά, δίνει τα σωστά μηνύματα. Δεν λέω περισσότερο γιατί νομίζω ότι δεν έχουμε πει εσύ καλύτερα. Και το δεύτερο είναι το λεγόμενο το διαδίκτυο που θέλουμε, το οποίο ξεκίνησε το τέλος του 2013. Τώρα, νομίζω ότι τις προηγούμενες μέρες μάλιστα ανακοινώσαμε την δεύτερη έκδοσή του και μάλιστα στα ελληνικά, κάτι που έγινε με την εθελοντική προσφορά δύο εκπαιδευτικών, του Άρη Λούβρη και του Παναγιώτη.
του γνωριστού συγγνώμη, του συγγνώμη είναι ένα φοβερό εργαλείο που έχει πάρει την έννοια του εκπαιδευτικού Ινστιτούτου και το οποίο ελπίζουμε να γίνει εργαλείο για του εκπαιδευτικού και για τα παιδιά. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμεί ευχαριστούμε πάρα πολύ χρήσιμα. Πάμε πριν να καλύψουμε τον χρόνο που έχουμε χάσει στον κύριο Γιώργο Τσαπρούλη, ο οποίος είναι διευθυντής εταιρικών σχέσεων της Wave Ελλάς και ο οποίος θα μας μιλήσει για την καταπολή μας του Cyber Bullying μέσω του Ινστιτούτου. Καλημέρα και από μένα, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Τσοκλήδη. Θα σας μιλήσω πολύ γρήγορα με κάποια πρακτικά θέματα και το πρακτικό θέμα έχει να κάνει με αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι ένα κινητό τηλέφωνο, ξεκινήσουμε το βασικά, και είναι ένα έξυπνο τηλέφωνο, ένα smartphone. Πιστεύω ότι τα περισσότερα παιδιά, κάποιες μεγαλύτερες ηλικίες, σίγουρα έχουν ένα smartphone. Ελπίζω τα μικρότερες ηλικίες όχι. Αυτή τη στιγμή το 55% των κινητών τηλεφώνων που υπάρχουν στην Ελλάδα είναι έξυπνα τηλέφωνα. Και αν πάμε και σε μικρότερες ηλικίες, με αρρώτερες ηλικίες, αυτό το ποσοστό ανεβαίνει στο 65%. Το smartphone είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής. Μπορεί να κάνει τα πάντα, μέσα από αυτό να συνδεθούμε με το διαδίκτυο και να κάνουμε ακριβώς ό,τι κάνουμε από το γραφείο μας ή από το σπίτι μας. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί εγώ ερχόμενο στο γραφείο, απάντησα email, είδα πράγματα και μέχρι να έχουν στείλει, πραγματικά είναι ένα γραφείο στο χέρι. Την ίδια στιγμή όμως, στην κακή του κρίση, μπορεί να δημιουργήσει και πάρα πολλά προβλήματα. Το 1986 τελείωσα το 28ο Λύκειο Αθηνών στο Παγκράτη. Εκείνη την εποχή υπήρχε η γνωστή καζούρα. Υπήρχαν οι ταΐδες του σχολείου, οι οποίοι πείραζαν αρκετά παιδιά με διάφορους τρόπους, τους έταχναν στον τοίχο του σχολείου ή σε βλάκαση και διάφορα πιο χειρότερα πράγματα, αλλά όλα αυτά τα πράγματα έμειναν εκεί. Πολύ δυσάρεστα. Έμεναν όμως εκεί. Στην καλύτερη περίπτωση θα πηγαίναμε στον διευθυντή του σχολείου και θα έκανε κάτι ή δεν θα έκανε κάτι. Τώρα όμως, αν γράψουμε κάτι, εάν βάλουμε μια φωτογραφία και την πειράξουμε με το Photoshop, αν γράψουμε ένα κακόφιλο σχόλιο στο διαδίκτυο, πηγαίνει σε όλο τον κόσμο. Σε χιλιάδες, εκατομμύρια ενδεχομένως χρήστες. Επομένως, αυτή η γνωστή καζούρα των πολύ νωρίτερων ετών πλέον έχει γίνει μια διαδικτυακή καζούρα. Και είναι και πολύ πολύ πιο επικίνδυνη. Ως εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, επειδή βλέπουμε ότι αυτά τα φαινόμενα άρχισαν να αυξάνονται με πολύ μεγάλο ρυθμό, ξεκινήσαμε το 2009 μια καμπάνια, το λέμε Pizza Safety. Δεν θα σας πω περίπου τι κάνουμε, αλλά όταν βλέπουμε τέτοια περιστατικά στη χώρα μας, όταν το τμήμα ασφαλείας που δουλεύει σε 24 ώρες βάρδια δέχεται τηλέφωνα από ανώτερες κρατικές αρχές, από την Υπήρξη του Εθνικού Εγκλήματος και από άλλες αρχές, στις 3-4 ώρα τα μεσάνυχτα, που εκείνη τη στιγμή συμβαίνει κάτι, και πάρα πολλές φορές δυστυχώς αυτό το κάτι είναι αποτέλεσμα bullying, cyber bullying, μας αναστατώνει, μας τιμώνει και κυρίως μας ανησυχεί. Εγώ θα ήθελα, για να κερδίσουμε χρόνο, να σας πω κάτι. Όταν δείτε κάτι, δεν το συζητάμε να κάνετε, πιστέψτε μου, είναι ό,τι χειρότερο. Και υπάρχουν τα εργαλεία για να σας βρουν. Επομένως, μην πιστεύετε, και το λέω έτσι, το λέω και στο γιο μου, δεν κάνει χρόνο, γιατί πήγε και αυτός να κάνει κάποιες διαδικτυακές μαγείες κάποια στιγμή, του λέω, θα σε βρει ο Παγιαννάκης, καλή μόνο θα σε βρούμε και εμείς. Και του έδειξε και τον τρόπο που το κάνουμε, για να μην νομίζει ότι μπορεί να καλύψει να κάνει κι άλλες έτσι διαδικτυακές μαγείες. Πιστεύω να το κατάλαβα, αλλά μου πάνε συνέχεια εκεί να τον ελέγχω, γιατί πραγματικά αυτός είναι ο ρόλος του δομήνου. Επομένως, μην το κάνετε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην έρθουμε στη δυσάρεστη θέση να δώσουμε τη διεύθυνση του σπιτιού σας
στην αστυνομία για να σας χτυπήσει την πόρτα. Αυτό είναι όμως το μικρότερο, γιατί είμαι σίγουρος ότι λίγα παιδιά το κάνουν. Το σημαντικότερο είναι, αν δείτε κάτι, αν δείτε να πειράζει ένας μαθητής σας, αν δείτε να πειράζει στο διαδίκτυο κάτι που δεν ξέρετε, είναι παιδί κι αυτό. Έχει τις ίδιες ανησυχίες, τα ίδια δικαιώματα με εσάς. Βοηθήστε το. Και επειδή είδαμε ότι αυτό το πράγμα αυξανόταν, πήγαμε μαζί με τον δύο εξωτερικού εγκλήματος και δημιουργήσαμε ένα application. Μέσα στα έξυπνα τηλέφωνα μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το Cyber Alert. Υπάρχει μια ειδική εφαρμογή που πατώντας ένα κουμπάκι μιλάτε απευθείας με αξιωματικούς της δίωξης. Μπορείτε να πάρετε το τηλέφωνο στο 1188, μπορείτε να πάρετε τη γραμμή βοήθεια στο Safe Line. Κάντε το όμως. Μήπω εκείνη τη στιγμή θα δώσετε μια τεράστια βοήθεια σε ένα παιδί. Αυτά θα ήθελα να πω. Και επίσης, εμείς είμαστε εδώ συνεχώς να βοηθάμε. Είναι τέλεια τα τηλέφωνα έξυπνα. Όταν είναι στην Ελλάδα, δεν τα παίρνετε. Έρχονται πάρα πολλοί φίλοι μου και συγγενείς μου και λένε πότε να δώσω κινητό τηλέφωνο στο παιδί μου. Αυτή είναι μια απόφαση που παίρνουν αποκλειστικά οι γονείς. Εγώ δεν θα σας πω πότε. Θα σας πω τι έκανα στο δικό μου παιδί. Όταν έγινε 11 χρονών και κυρίως στο εξωτερικό, του έδωσα το πιο απλό τηλέφωνο, ποτέ smartphone. Του έδωσα το πιο απλό τηλέφωνο όταν έγινε έξω να παίξει με τους φίλους του. Για να νιώθω εγώ ασφάλεια και το παιδί σιγουριά για να πω. Όταν γίνει στο σπίτι, το ακουμπούσε πάνω στο τραπέζι, ευχαριστώ πολύ, δεν είναι το βιντεομηχάνημα, δεν είναι DSP. Μεγαλώνοντας, ναι, θα πάρει και το έξυπνο τηλέφωνο, όταν όμως ξέρει τους κανόνες λειτουργίας. Πώς να το χρησιμοποιεί. Επαναλαμβάνω, δεν είναι DSP, έχουμε μάθει και εγώ την ορολογία πρόσφατα. Ευχαριστώ πολύ και παρακαλώ, βοηθήστε τα παιδιά εκεί έξω, εσείς είστε πρεσβευτές. Βοηθήστε τα, εάν δείτε ότι κάθε παιδί δέχεται τέτοιες κακές συμπεριφορές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσακλούλη. Ήταν πολύ συγκεκριμένες και καταλήξεις για όλα τα παιδιά και οι πρώτοι δράσεις που προτείνετε. Πριν παραδώσω στην κυρία Σαμαρά για το δεύτερο μέρος της σημερινής δήλωσης, που είναι να μαζευτούν προτάσεις των μαθητών από 15 σχολεία της χώρας για το πώς θα υλοποιηθούν οι δράσεις cyberbullying. Και έχουμε να ευχαριστήσω τον αντιπρόεδρο. Ξέρω πόσο πολύτιμο είναι ο χρόνο του, γιατί αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι ένας αντιπρόεδρος έχει πιεστική δουλειά στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο και πρέπει στη μία μέρα, στις δύο μέρες, στις τρεις μέρες την εβδομάδα που θα πρέπει στην Ελλάδα να κάνει και όλη αυτή τη δουλειά την έρθει σε επαφή μαζί μας, ούτως ώστε να μας ακούσει και να μεταφέρει στο μήνυμα μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας αυτή τη στιγμή. Εγώ να σας ευχαριστήσω την κυρία Σαμαρά για την πρόσκληση και την αυτό θα μου δώσετε να πω μερικά πράγματα. Να ζητήσω συγγνώμη γιατί πρέπει να πω υπάρχει μια σύσκεψη όχι για τα πολύ του Σοφλήνης, αλλά για τα ότι η Ελλάδα διεκδικεί αυτές τις μέρες, συζητώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση, στον πραγμάτων παίζει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. Αυτό που θέλω να παρακαλέσω την κυρία Σαμαρά είναι, επειδή θα γίνει συζήτηση και θα καταδεχθούν προτάσεις και από τους εκπαιδευτικούς και από τα παιδιά, θα ήθελα μια κωδικοποίηση των προτάσεων. Να μας πείτε γιατί μας ενδιαφέρει στο Ευρωκοινοβούλιο να παρακολουθούμε την εξέλιξη αυτής της προσπάθειας πέρα από τους επιτήρους για την ημέρα και πέρα από τα προγράμματα να έχουμε αυτή την ανατροπολόγηση που να μας βοηθά να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Σας ευχαριστώ και ενδιαφέρω συγγνώμη γιατί πρέπει να φύγω. Γεια σας. Ευχαριστώ να σας ευχαριστήσω και είναι πάρα πολύ μεγάλη εξαιρετική του κοντά μας γιατί δίνουμε πολύ καλά το πρόγραμμά σας και πώς θα καταφέρετε εκεί είχατε πραγματικά διαδραματικό. Να είστε καλά, στο καλό σας πάτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κοινοβούλιο που μας φιλοξενεί. Τον κύριο Νταπακόπουλο, που δυστυχώς δεν μπορεί να είναι σήμερα μαζί μας, αφού είναι ο κύριος Κοντρίνη, που με πολύ μεγάλη χαρά
Es una política por la luchar, porque es la familia, por eso me dijo, es que yo se lo maíz, pero fui y vio el jaleo y el tío, y me era feliz, me daba automático, si me hacía su siete vida de texado, y procuré en el propósito de vivir en el cross, y dije, claro, que si no, coalición, dos días mismo, dos de la vida, lo tengo que joder, ella había probado con las paredes de adicto que no vio sin existir, pero si lo cual eso no es tan sensibilidad, se lo prendió murió sin existir, que sin existir, que más si meto a lo que va en convicto, se puede entender, puede existir serias, que si todo, así como otra materia, es más como yo que es una, estoy safe, para las mujeres de que son, se le mató, se lo hizo la misma mecanía, digo que y que me genera mucho de la raya, y todo más está en el apoyo de esta teoría. Ahora, el quinto proceso se pasa, es que se ha hecho un vacante de la natura, y la bloqueada en el city, y la misma partícipe, se mira aquí, si no viene a ver la futuridad. Es un poco que nos podemos tener en la patrulla física de la futuridad de la realidad, por curiar. Λοιπόν, συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος, το οποίο έχει και πολύ ενδιαφέρον, νομίζω, για όλους μας. Έχουμε σήμερα εκπρόσωπους μαθητές, εκπρόσωπους μαθητές, νομίζω δεν είχαν όλα τα σχολεία, και εγώ από τα ψαχνά εμπειρία δεν έχουν βρέθει, τα τρίχα να μην έχουν βρέθει, το καταλαβαίνω από ήλιος. Έχουμε λοιπόν εσάς που είστε σήμερα μαζί μας, να μας παραθέσετε τις δικές τους προτάσεις, έχουμε ζητήσει να μας πείτε μέσα σε ένα λεπτό, το οποίο θα το γυρίσουμε αστεία, να σας προνοηθούμε. Θα ακούσετε ξανά για τον κύριο Παπαγιώτη, πόσο σημαντικό είναι να ξέρουμε να μέσα στον χρόνο σας να θέλουμε τις προτάσεις μας. Ο συντονισμός δεν θα γίνει από μένα. Παρακαλώ τις κοιτάξεις σε τέσσερα μέλη του πάνελ νέου του Σέιπερ Ιντερνετ, την Ιωάννα Καρκάνη, τον Βασίλη Φελέγγι, τη Βαλέσσα Καραβιά και την Κατερίνα Στεργίου. Τα τέσσερα παιδιά θα σας καλούν έναν έναν και στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε με ποια σειρά σας καλέσουμε. Οπότε θα προετοιμαστεί το πιο άμεσα. Πρέπει να προετοιμαστεί πίσω. Τα σχολεία τα οποία δεν έχουν έρθει θα τα καλούμε και έναν περιοδικό. Λοιπόν, υπάρχει ένα μικρόφωνο το οποίο θα γυρίσει στην αίθουσα από τη συνάδελφη την κυρία Σοφία Παπαδοπούλου, που είναι σίγουρη ότι όλοι ξέρετε. Και θα προσπαθούμε να καταφράσουμε τα πιο σημαντικά σήμερα για την κουβέντα μας μετά. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε τηλεφώνηση την Τάκη, τώρα έχουμε και ένα δεύτερο κίνητρο, να έχουμε τις προτάσεις μας για να τις μεταφέρουμε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο που μπορούμε να έχουμε σήμερα. Λοιπόν, παρακαλώ φυσικά και παιδιά. Λοιπόν, καλησπέρα από εμάς. Αρχικά θα θέλω να καλέσω την Κάλια Εκρίν, που είναι από το Γενικό Ιντερνετ Μάρκετς, για να μιλήσει για το ενδιαφέρον. Ερχόμαστε να μας πάτε εκεί. Έχετε το δικό μου που σηκώνει τα χέρια σας για να σας εντοπίσω. Γεια σας, είμαι η Καλυφέρα Κουρίνα και
Επίσης, θα έχουμε την ενδιαφέρουσα παρέμβαση στο γονέα μας, όπως ξέρω, και όσο δεν ξέρω, να γίνεται φυσική ενημέρωση όπως είπα στο σχολείο. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να καλέσω το αμφιλίσιο από την κλάση του Τέντα Λινάς Επικάλη, από την περιοχή. Α, ωραία. Τότε, τον Δημήτρη Κορτρίδη, από τη Σερινό Λίγιο Χαρκίδης. Καλημέρα σα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που είστε εδώ πέρα. Ω γνωστό, η Φαντούζη Κοινωνία τη Πληροφορία αποτελεί μια νέα πραγματικότητα στην οποία ανήκουμε και μα ανήκουν κάποια επιτυχία. Το φαινόμενο του Τσέντερ Πουλή έχει πάρει τεράστια στάση έτσι, και υπάρχουν και πάρα πολλά παραδείγματα όσον αφορά αυτό. Τώρα, στο σχολείο μα, στο εσωτερικό μου και Χαλκίδα, έχουμε οργανώσει μια ομάδα η οποία σε συνεργασία με τη διεύθυνση και το Σύλλογο Καθηγητών προσπαθούμε να προλαμβάνουμε τι απαντήσει. Δηλαδή, αν κάποιο μαθητή δικό μα ήταν ήλιο ή ήταν ήλιο σε κάποιο πρόβλημα όσον αφορά το Cyber Bullying, μπορεί να φύγει σε εμά, εμεί να το δούμε στη διεύθυνση και να δούμε κάποια μα λύση. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να καλέσω τον Νικόλο Σοτουλιά από το δεύτερο γενικό λυκείο. Όχι, ούτε. Τότε η Βανάη Μανέση από την Άσο του Πανεπιστημίου. Καλησπέρα από μένα. Όπως το σχέδιο συζητάει το σχέδιο που είναι πιο πολύ στον αναδρόμο και για την πραγματοποίησή του, το πλέον των πιστών δεν χρειάζεται τα στοιχεία όλα για ασφαλή. Ωστόσο, πέρα τη παιδιά τη κοινωνική του πρόγραμμα, και μόνο για να μοιραστεί στι αιτήσει. Σύμφωνα με του ειδικού, το ίδιο του σχέδιο που είναι πιο σχέδιο στο δημάτι, όπω δημόσια, ακόμη και με την ίδια τον πρόγραμμα. Γιατί όμω ο αναδρόμο δεν έχει την ουσιαστική. Μήπω απλά θέλει το μη σημαίνει μια έννοια. Αποτελεί να βοηθούν χωρί όρο. Εκτό του ισορροπημένου σχεδόν, θέλω να σα πω ότι σε εγώ δεν μπορώ να τα πάρω ακόμα και να εκφραστεί. Το οποίο θα ήταν το κοινωνικό πρόγραμμα, το οποίο θα απολαύσει μόνο μέσα στι σχολέ. Όταν θα βρει το σχολείο, πάνω από τα θέματα τη πραγματική ζωή του ανοιχτού προγράμματο, καταφέρει να καλλιεργήσει τι μονοπέ, τι σχέσει που ασχολούνται για να καταφέρει να λειτουργήσει το σύστημά του. Τότε θα βρίσκουν στο μάχη των δημοκρατών τα αποτελέσματα του Σάιμπερ. Ευχαριστώ στον Βοηθό και θα πρέπει να σα πω ότι θα πρέπει να σα πω ότι θα πρέπει Καλησπέρα και από εμένα. Είμαι έτοιμο στο σχολείο που βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Είχαμε πέσει από το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του Cyber Bullying στην προηγούμενη χρονιά, οπότε είμαστε έτοιμοι στο σχολείο για την πρόγραμμα. Καταρχά, η πρόληψη είναι πάντα καλύτερο τρόπο για την αντιμετώπιση του προηγούμενου. Οπότε, μερικά από τα πρόβλημα που μαθαίνουμε μα είναι να μην μοιραζόμαστε ποτέ τα στοιχεία μα για ανθρώπου σε σελίδε κοινωνική δικτύωση, να αλλάζουμε του κωδικού μα, γιατί όταν κάποιο είναι το κωδικό μα, είναι σαν να έχουμε
μας και επίσης να αποφεύγουμε να αντιμετωπιζόμαστε σε απειλές των φυτών, διότι έτσι δίνουμε αυτή την ικανοποίηση να συνεχίζουμε. Επίσης, θέλουμε να υπάρχει να έχουμε κάποια απόδειξη από τα φαινόμενα τα οποία έχουμε βιώσει, έτσι ώστε αναφερόμενε τι αγώνε αυτέ να μπορούν να βάλουν και αυτέ τι κατάλληλε δράσει και να τι μετρήσουν και να τι μετρήσουν. Ας ακούσουμε τώρα την Ελένη Θεοδωροπούλου του πρώτου γυμνάσιου Σκάλας Ευρωπούλου. Γεια σας. Ευχαριστώ που σας ευχαριστώ για την προβλήρωση για την ελεύθερη καταγραφή. Η καταβολή σε τελευταίο του εκπομπισμού προτείνει. Για να ζήσει από το σπουδό, το μάθημα του πρώτου μου του γυμνασίου, το μάθημα στο Ιστορικό Διαδίκτυο. Οι γονείς και οι παιδικοί μας δημιουργούν σεμινάρια και τους βοηθούν το ρίξι, ώστε να μπορούν να συζητάνε μαζί τους και να βοηθούν. Να στεγερώνουν τους υπάλληλους της καθημερινή μας με σεβασμό και με την ποιότητα να συμμετέχουν και τους άλλους. Να γνωρίσουμε ότι η Γραμμή Πολίτη του Ελληνισμού και η Καθολική Επιτυχία και την άλλη εταιρεία, η οποία υποστηρίζει τους ευθύνους και τις οικογένειές τους, σχετικά με την κρίση του Ελληνικού. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας καλέσω στον Κωνσταντίνο Καραμάλη, τον μετά και τον πρότυπο πυρομαχικό γυμνάσιο. Γεια σας, καλημέρα. Είμαι ο Χριστός Καραφάλης από το Γυμνάσιο του Μάγκιο και αυτό που θέλω να καταθέσουμε σήμερα είναι ότι κάθε σχολείο με πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις προσπαθούν να μοιράσουν τους πολίτες καλούς τρόπους με την φορά στο διαδίκτυο και πρέπει να τους διασυντήσει το πρώτο αυτό. Οι γονείς θα πρέπει να μην είναι επιθυμητικό και να κανονίζουν το σπίτι πιο παθαρή στην κοινωνία και τα παιδιά. Έτσι, ο σειρός πάνω, αν κάποιες παρεμβήματα, μπορούμε να συζητήσουμε με τους γονείς στο λόγο αυτό. Ένα θέμα για την διαδρομή του οπλισμού, πρέπει να μπορεί να σταματήσει η βοήθεια από γονείς, καθηγητές και ειδικούς όπως είναι οι άνθρωποι της ΕΚΑ και της ΕΚΑ. Η καλύτερη μετώπιση είναι η πρόληψη και αυτή είναι η επιφάνεια που όταν εμείς οι μαθητές γνωρίζουμε πόσο θα χρειαστούν τα προσωπικά μας δεδομένα στο διαδίκτυο και στις τελειοποιημένες τεχνολογίες. Τελικά, η λύση είναι η γνώση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή. Πολύ ωραία. Σειρά έχουμε την Αναστασία Τσερικοπούλου από το Διευθυντικό Υπήρχο Πολίτης. Ευχαριστώ για την προσοχή. Ευχαριστώ για την και να μην είναι αυτό το
Σχολείωμας επιχείρησαν να συνειδητοποιήσουν τους μαθητές μας, έτσι ώστε να γνωρίσουν το έτοιμο το έτοιμο στο κοινό. Όμως, δυστυχώς δεν έχουν την πολύ μεγάλη συμμετοχή αυτό το έτοιμο. Παράστα, κατάφεραμε και συνειδητοποιήσαμε και πρέπει να συνειδητοποιηθούν χωρίς τους μαθητές, οι οποίοι είχαν τις αφήνες τις όπως παρόλο μας πάει την καλύτερη δημοσιογραφία που να μην δίνετε τα στοιχεία των μαθητών και γενικά των ελπίδων. Να υπάρχει περιορισμένο όρο του ΣΕΚΤ στο διαδίκτυο και να μην μεταφράσετε τι προσωπικέ πληροφορίε δίχως να αναγκαίνουν τα γνώση του, κάπω έτσι υπάρχουν και τη ζωή του. Και επίσης να εκμεταλλεύετε τις δικούς σας προϊόντες τότε. Καταλήξαμε ότι είναι μια μεγάλη σημασία για την πολύ σημασία τη τάση των γονέων και των εκπαιδευτικών και στην εργασία του φυσικά, απέναντι στο επιβάλλον. Έτσι, καταλήξαμε ότι χρειάζεται όπως χειρισμός, έτσι ώστε τα παιδιά να βοηθούν να δημιουργήσουν πολύ πραγματικούς ανθρώπους και όχι οικονομικούς, έτσι ώστε να αποφύγει το κίνδυνο σε επιβάλλον. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται στην στήριξη και την εκδοτικότητα των εκπαιδευτικών, αλλά πολλέ εκπαιδευτικέ και πολλέ φορέ να συζητάμε ότι ο εκπαιδευτικό υπολογιστή αποτελεί ένα σωστό κομμάτι τη ζωή μα και είναι ένα πράγμα που θέλουμε να αποκτούμε. Τέλο, είμαστε σε αυτήν την ανάγκη και θέλουμε την αντιμετώπιση είναι η πρόληψη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την πρόσκληση. Καλησπέρα. Απλώς έχουμε ακούσει για βάση που είναι η ειδική σημασία να κατανοούμε του διαφορετικού στήρου του εκτιακού χωρισμού και να γνωρίζουμε τις ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε από το σύστημα. Ωστόσο, πρέπει να αναγνωριστούμε και για τις πρώτες οπτικές κόσμος και ο κύριος κύριος. Αν σας ζητούσαμε να μεταφέρετε το πρόσωπο των τεχνών, το θα έπρεπε να είναι περίπου σε αυτό το κομμάτι με κάποια χαρακτηριστικά. Παρόλο που είναι ο κύριος με παππούδες, προεδριακός κόσμος, που έχει και μόνο στην πάσα και τους που δεν έχει εσείς ποτέ κοσμό στην πραγματική ζωή. Καλύτερα, από εμάς να μιλάμε σε ουσιαστικά μισολικό μεριά, οι προηγούμενες νέες νοοτροπίες θα σαντώσουν στο ίδιο μαθήμιο για να μισώ και να μιλάω που μιλάω και να μπορούν τις ζωές του πάρα. Είναι και μέχρι να καταστασέλνεις εκτός στο μικρό κόσμο ζωή τους. Σε άλλες περιπτώσεις, μπορούμε να μπορούν στην κρίση των αντιλήμων και να προωθήσουν ένα μικρό χαρακτηριστικό περιβάλλον και να συνδέσουν μια εκλογική στο μικρό κόσμο ζωή τους. Σε μια περιπτώση, προτείνουμε ένα πράγμα που θα
Si el daño que le provoca no, que solo hay más, si se desea el daño de tres, pero no, que sus esposos de todos.
αλλά με το δημιουργείο των συνεδρίσεις θεσμικών για την περίοδο που ζω στην Ασχολία, για την προσφέρεια σχολείων, για τις ευκαιρίες και τους επενδυτών, για την περίοδο, αλλά και για την προσωπική μου σχολεία. Και η εκπαίδευση θα πρέπει να δώσει την πρέπουσα σημασία και
να βλέπω μάλιστα τα παιδιά, ώστε να γνωρίσω πώς να προλάβει ή και να αντιμετωπίσω κάποια χαλάματα. Μάλιστα, μια ιδέα που έχω επιτευχθεί αυτό είναι και η δημιουργία ενός σπανικού περιβάλλοντος, το οποίο μας οδηγεί στα 10 διάφορες προκλήσεις που θα μπορούσαν να βρεθούν κατά την προήλυση του διαδίκτυο και θα καλεί να τις αντιμετωπίσουμε με σωστό τρόπο. Αν εξοικειωθούμε από αναλύσει του συμβολίου που κρύβει την εκλογική επικοινωνία μα από του συμβολίου, θα μπορούμε πιο εύκολα να του αντιμετωπίσουμε. Αυτό είναι λοιπόν το λόγο που πρέπει να αναλάβει το σχολείο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Σειρά η κυβέρνηση κυρίω από το Μέγα και την Ελλάδα Καλυφαία. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Στα πλαίσια του περιπτώσεων του φοβισμού, ασχοληθήκαμε με δύο βασικούς τομείς, την προλήψη και την αντιμετώπιση. Στην προλήψη, σκεφτήκαμε βασικές ιδέες για την απολέμηση του φαινομένου. Δεν δημοσιεύουμε προσωπικά στοιχεία, επιβεβαίωνα την ισότητα των συνεδριών στους οποίους προηγούμαστε, δεν αποφασίζουμε σε δείγματα κυρίας και αφιερώνουμε χρόνο σε πιο δημιουργικές και οικονομικές δραστηριότητες, ακολουθούν τους κανόνες καλής επιβολής επικαιρίας. Αν παραλαμβάνετε στην περίπτωση για την κλάδα του φοβισμού, δεν πρέπει να μπορούμε να οδηγήσουμε την κοινωνική απομόνωση και τη σιωπή. Δεν πρέπει να κάνουμε να την ψευδέστηση ότι μας ελέγχει. Αντιδράμε άμεσα. Αποκλείουμε τα προσωπικά, αποκλείουμε τους φοβούς μας, τους καθηγητές μας και στην διώξη των ανθρώπων μας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σειρά Είναι ένα σημαντικό για ένα παιδί να ξέρει πού προδράζεται και εγώ δεν είμαι πρώτο τέτοιο που έρχεται στην προβάλλη που δεν είναι αντέλος και αποκλειτάρα χωρίς να τον ξεπάρει να γίνει σωστό ή όχι. Είναι πολύ σημαντικό ένα παιδί βοηθήθει να ευρωπαϊκό του φοβασμού να ξέρει πώς το εξοπλίσει και πού να απευθυνθεί. Όπως ξέρουμε, η μέρα σου είναι ένα έργο πρόληψης και η πρόληψη πάντα είναι καλύτερη της θεραπείας. Ένα μέτρο το οποίο χρησιμοποιήσει για να γνωρίσουμε τον παιδευτικό του κόσμο είναι τα όλα και τα μέτρα που θέλουν οι γονείς μας. Αυτό είναι μισότερο μέτρο, αν δεν ξέρουμε τους πόλεμους και τους μετάς, τύπου τι θα σημαίνει να γνωρίσει, γιατί δεν μας αφήνει τα λεφτά. Αν τους γονείς μας ήταν αυτοί που ρωτήσουν τον παιδευτικό του, ήταν αυτοί που παρακολουθούσαν την εξέλιξή του. Οπότε ξέρουμε τι ερευνητικοί που παρακολουθούν τις πάντες μόνο του. Δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλοί γνωστοί που δεν το πήγαν πάνω στους υπολογιστές και αυτό δεν ήταν ακόμα περισσότερο στην κατάσταση. Τέλος, το σημείο που καταλήγουμε είναι ότι η παιδεία αρρωστική που έδωσε την ομοφαέτηση του σχολείου είναι ερευνητικό για την ομοφαέτηση μας και είναι και τα λόγια που θα βοηθήσουμε να εξελίξουμε τον διευθυντικό κόσμο. Ευχαριστούμε πολύ την Άννα για τις ιδέες της και προσκαλούμε την Βιολέτα μου με την Προμεδιώτη και την Ευθερία. Καλησπέρα στην ημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα κάνω ένα μικρό ερώτημα, όπως ήδη ξέρετε, για το πολύ δικαιωμένο σχολείο μας πολύ με έκταση της δίκης και την ελληνική μας ζωή. Θα βασίσει διαφορά από την ελληνική και το πρόσωπο του ελληνικιακού και την υποτροπή της ελληνικής κατάστασης. Κάτι που όλο το σχολείο μας, να μην δράσεις όπου μπορείτε να το σχέδιο και να μας ανήθει πλέον στο διαδίκτυο. Αρχικά μπορείτε να αναφερθώ ότι υπάρχει κρίσης πρέπει να συμβεί δηλαδή να εφαρμόζουν το σύνολο των καταναλωτών που μπορέσουν να εκδομηθεί στην περιφορά μεταξύ δύο περισσότερων χρηστών του διαδικτύου, κάτι με την ηλεκτρονική του επικοινωνία, έτσι και στα μεγάλα μικρόβια. Επίσης, θα ήθελα να πω
ότι πρέπει να γίνεται συστηματική εκπαίδευση των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών πάνω σε αυτό το θέμα, μέσα από συζητήσεις και σεμινάρια ενημέρωσης. Ακόμη τα παιδιά θα μπορούν να κάνουν μια εκπαιδευτική δραστηριότητα όπου θα προσάξουν περισσότερο το θέμα και θα μελετήσουν ακόμα πιο πολύ. Και τέλος θα πρέπει να πω ότι θα πρέπει να γίνεται καθημερινή δουλειά πάνω στην καλή επικοινωνία των γονέων με τα παιδιά τους. Γιατί η εμπιστοσύνη είναι καλά και όταν είναι παιδί να μάθει να ξέρει τον γονέα του, θα προλαβαίνει σε περίπτωση που συμβεί και να μην μάθει. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα, θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας. Σε διάστημα δύο εβδομάδων, γιατί είναι στο σχολείο μου κάποιες διάφορες δηλώσεις και την ασφαλή δηλώσεις και την ίδια. Σκοπός αυτό των δηλώσεων είναι το μάθημα τόσο στα παιδιά μου στους γονείς και την ασφαλή του διευθύνου. Ο σκοπός αυτός επιτρέπεται. Μετά από αυτές τις δραστηριότητες, οι συμμαχητές μου και εγώ που μεταβλήκαμε και στις διαφορετικές χρονίες να δείξουμε την πόρτα του μαθήματος. Μόνο που προσφέρει να καταδείξουμε τον παραγωγισμό που είναι ένα σοβαρό έργο. Μάθαμε επίσης να προσφέρουμε τα προσωπικά μας δεδομένα, να μην επικοινωνούμε αναγνώστες και να έχουμε ένα σαφές όριο στη χρήση των διεκτικών μέσων και των τεχνικών, αποκτώντας έτσι τον ρυθμό. Ευχαριστώ πολύ. Σιγά και τώρα ο Δημήτρης Κωστής από το πρώτο γυμνάσιο Πετρούπολης. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόκληση. Ο διεκδικητικός οργανισμός υπάρχει πολύ μακριά στις διαστάσεις. Οι συμμαχικές του λόγου σε αντιμετώπιση την αντιμετώπιση των ανάγκων θα πρέπει να εστιάσουν στο εξής. Πρώτον, στην ανάγκη της εκπαιδευτικής συμμαχίας που θα ενημερώνει ουσιαστικά μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς σχετικά με τις συνέπειες της φύσης του εγγύματος. Δεύτερον, στην ανάγκη να δράσει περισσότερο στην αποφύγηση εκπαίδευση συγκεκριμένα μάθημα για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και των μέσων τεχνολογίας και την ειδικότητα. Τρίτον, συγκεκριμένα κατάλληλη τεχνολογία στήριξη από τους κολλαγούς που ξέρουν αυτό το τρόπο, που ξέρουν πώς θα προσεγγίσουν τόσο το δίκτυο όσο το δίκτυο των εκπαιδευτικών κομμάτων και οι οποίοι μπορούν να πάρουν την αποδοχή των μαθητών των θείων τους αυτούς. Όπω είπαμε και πριν, το μόνο λάθο που θα μου απαντήσει, θα πρέπει να αναγνωρίσω και να σταματήσω τον χώρο. Ευχαριστούμε πολύ. Σειρά έχει ο Αλεξάνδρος Ιππή από το Γυμνάσιο του Χάνου Λευκέντη. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Λίγο πολύ ξέρουμε ότι μπορεί να κάνουμε και είναι και πολύ να δυσκολεύουμε να προστατευόμαστε. Αλλά τελικά δεν έχουμε καταλάβει ότι μόνο τα παιδιά μας μάθουν από τις διαστάσεις και πληροφορίες, εξήγηση και ερωτήματα, θα προκύψουν στα ίδια τους σχέσεις, θα προλαμβάνεστε, θα προσεβάζουμε, θα προστατευόμαστε, θα προλαβαίνουμε στα δίκτυα του σώμα και πολλά. Και το πρώτο πράγμα που θα δώσω στην περιοχή στη συμβολή μα είναι στο κοινό τη τόξη και να μην αξιώσει του δασκάλου, να σταματήσει τη σχέση του και το διαδίκτυο. Το ίδιο έχει πολύ σημασία και είναι το κοινό τη περιοχή. Ελπίζω να το συμβεί πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σειρά είναι ο Μάγκελο Παπά και ο Μάγκελο Παπά. Ναι.
Γεια σας. Στο επίπεδο μου το θέμα της εισβολής και του διαδικτύου και των πλαισίων της ενεργητικής εργασίας. Και σχετικά με το φαινόμενο του διαδικτυακού εφοπλισμού, θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο σε κάθε σχολείο. Με ιδιαίτερη πρόσωπη θα μπορούσε να προσφέρει εφορική στήριξη στα θύματα. Και να τους επιλέγει να αντιμετωπίσουν το ζήτημα του εφοπλισμού και τη συνέχεια που προκαλεί. Εμείς, σε ειδικό τροπολόγιο, θα μπορεί να συμβουλεύει και να ενημερώνει στους γονείς και τους καθηγητές, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του παιδιού με πτυχία. Γι' αυτό προτείνουμε να υπάρχει ειδικό τροπολόγιο στην ανάγκη σχολείων, παραδείγματο χάρη για κάθε σχολείο, ώστε να αντιμετωπίσει τα άλλα το πρόβλημα που προκύπτει. Ευχαριστώ πολύ.
καθώς κάνω ένα πράγμα ευρωπαϊκό πρόβλημα που μπορείτε να αλλάξουν να συνδυαστεί και άλλα από πολλές χώρες που είχα προβλήματα. Και αν μπορείτε να συνδυαστεί στην Ευρώπη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σε περίπτωση αλληλεγγύη δημιουργήσει τη αλληλεγγύη και τη ανάπτυξη. Και αυτό γιατί τα παιδιά έχουν τι θέσει του μαθητή και στέκονται ένα μόνο μπροστά από τον διαδικτυακό εκφοβισμό. Μαθαίνοντα έτσι, τότε πρέπει να αισθανόμαστε αμήνυτοι όταν οι άλλοι λειτουργούν συναισθηματικά και ψυχικά. Παράλληλα, οι γονεί πρέπει να υπομονούν να προσεγγίσουν τα παιδιά μα ώστε να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του και να παλέψουν μαζί το αλληλεγγύη. Πράγμα που έχουν ιδιαίτερη σημασία σε αυτά τα παιδιά συνήθω στείλουν αμήνυμα στου γονεί. Τελείωσε η αδερφή και συμβολή παραγόμενη. Έτσι, μια νέα καρδιαλία στο ΣΥΝΛΑΕ είναι πάντα μια καλή αρχή. Και σε σύγκριση με το παραγόμενο, το αποτέλεσμα θα είναι μεγαλύτερο. Λοιπόν, για την ευθύνη τη μαθητή, είναι ο Αρέα του Λόγκριο, ο οποίο είναι το μικρό ήλιο φινό. Καλησπέρα σα. Όπω ξέρετε, το φαινόμενο του εκφοβισμού και η ιδέα του ενδιαφέροντο, το λεγόμενο site του είναι κάτι το οποίο έχει λάβει πολλαπλασιαίες διαστάσεις και συνδέεται άρρηκτα με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και κυρίως προσώπου της παραγωγικής δικτύωσης. Το φαινόμενο συναντάται σε πρόβλημα στη σχέση των νέων ατόμων, το οποίο δεν έχουν διαμορφώσει με πλήρη άποψη του κόσμου, αποτελούν μια κατάσταση στην πλειοψηφία. Πολλοί υποστηρίζουν ότι είναι κοινωνικοποίηση. Το φαινόμενο μπορεί να βοηθήσει και να καταστρέφει. Η καταστολή αφορά το άτομο, το οποίο έχει γίνει ο ψυχισμό. Και το ίδιο το άτομο οφείλει να ζητήσει βοήθεια από την οικογένεια αλλά και να καταστρέφει ως ιδίως του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Από την άλλη, η πρόοδος μπορεί να εκτεθεί με διάφορους τρόπους. Καταρχάς, η πολιτική κοινωνικοποίηση, όπως η οικογένεια του σχολείου και το κράτος, έχει την ευθύνη να θέσουν στο άτομο όριο, να το διαπαιδαγωγήσουν κατάλληλα με τις σωστές αξίες και αρχές και να το ενημερώσουν τις κινδύνες του υπογόσμου που χρήσουν και δικτύου. Εμείς, τότε κατεβούμε για ένα θυμό που πραγματοποιήσει τις εξής δράσεις. Οι μαθητές παρακολούθησαν την τηλεδιάσκεψη της ελληνικής αστυνομίας για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Στο μάθημα της πληροφορικής έγινε παρουσίαση των ερωτικών βίντεο για το διαδικτυακό κουμπί και τους συνδέμους και του διαδικτύου με κόρτα. Κατασκευάσαμε τα μηνύματα, πόσα με μηνύματα κατά του διαδικτυακού εκφοβισμού. Πολλοί μαθητές του σχολείου μας, συγκεκριμένοι στο μεγάλο επιματολόγηση, τη χρήση του διαδικτύου. Μέσα από τις δράσεις μας, προσπαθήσαμε να δώσουμε
Πέρα σε κάθε μονοπλήρωμα, όσον την τελευταία κοινότητα. Κανείς δεν πρέπει να επιβάλλει την κυρίαρχη. Τέλος, την ισότητα το έργο. Θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε τους αρχιτέκτες. Και θα είμαστε πλάι σε όλων, διότι έχετε κάποια διαδικτυακή επίδειξη. Ευχαριστώ για την προσοχή. Να σας ευχαριστήσουμε όλοι και να πω ότι ήσασταν όλοι σχεδόν στον χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση κοντά σας. Να δω τις υπέροχες εταιρείες Αμαρέλη και καλλιτεχνικής παρατηρήσεις και τους όλους τους μαθητές μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως σημειώσαμε, έχω προσπαθήσει να κωδικοποιήσω ό,τι άκουσα και επειδή έχω ακόμα λίγο χρόνο, θα ήθελα να καταγραφήσω όσο προλαβαίνουμε και τους εκπαιδευτικούς. Όμως έχουμε μαζί μας τον Ευκαιρίνο Κορμά, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της Δραλής Πολιτείας Δελήμπερος Παλουκιανικίου. Οπότε, εκμεταλλευτείτε τον. Είναι ακριβοθόρατος, όσοι πρέπει να το ρωτήσετε σε θέματα cyberbullying, εδώ τον έχετε, να τον έχετε λίγο ακόμη, γιατί μετά το Ευκαιρίνο μας παραθέτει ένα κοκτέιλ. Οπότε, όσοι μπορείτε, να μείνετε μέσα τις δύο. Λοιπόν, άκουσα τα εξής. Πρόληψη, αντιμετώπιση, ενεργή συμμετοχή, παιδεία, που εγώ θέλω να πιστέψετε με προσωπικά ότι είναι τώρα τα λεπτομέρεια, οτιδήποτε. Ειδικό μάθημα στο σχολείο από μικρή ηλικία και διαδραστικές δράσεις, διαδραστικά project, η δική μας ευθύνη, η υπευθυνότητα, η αναφορά, σαφώς και η βιομηχανία του διαδικτύου ότι πρέπει να μας βοηθήσει στην ασφάλεια. Άκουσα περισσότερα της μία φοράς, το εξειδικευμένο στον ψυχολόγο στο σχολείο ή αναφάνω σχολείο, τη συζήτηση με γονείς και εκπαιδευτικούς, την επικοινωνία και την εμπιστοσύνη, την ενεργή ανοχή και την πολύ αναγκαιότητα σχολική διορθολάξη. Έχουμε λοιπόν 20 λεπτά και ερώτημα να ακούσουμε και τους εκπαιδευτικούς, ό,τι θέλουν, υπάρχει το μικρόφωνο που πάει και έρχεται, να μας δώσουν τις δικές τους απόψεις για αυτό το θέμα. Μην τρέχεστε. Όπως θα παραδείγματι. Και ερώτημα τους εκπαιδευτικούς. Να μας συμπληρώσω κάποια ότι από όλα αυτά που ακούσαμε όταν έγραψαν σε τρία κουφάκια, όπου το ένα ήταν η εκπαίδευση με διαδραστικότητα, το δεύτερο ήταν η επικοινωνία και μάλιστα πάρα πολύ πάψη τη λέξη εμπιστοσύνη, και το τρίτο ήταν η συμμετοχή και η διασωλάβαση. Αλλά θα ήθελα να πω ότι το πιο τολμημένο είναι η ομπρέλα όλων αυτών, νομίζω κάποιοι μα έχουν πει από εκείνη την πλευρά, πεδίο δημοκρατία, Το ερώτημα που συμμετέχουν είναι, υπάρχει τέτοιο μάθημα σήμερα και αν ναι, είναι κάτι στο οποίο θα βλέπαμε για τα παιδιά την ένταξη της σωστής ψηφιακής συμπεριφοράς. Να είστε προσεκτικός να σας απαντήσει. Εγώ τι θέλω να το κάνω αυτό το μάθημα. Το λέμε λίγο. Δεν πειράζει. Θα το μάθουμε και αυτό. Δηλαδή, πολύ ψάχναμε τώρα τελευταία με αφορμή τη συνάντηση εδώ πέρα. Σαν ερέθισμα, να μπορούμε να παίρνουμε 10 πράγματα και να σκεφτούμε. Έχουμε σκεφτεί για το bullying, ας πούμε, εδώ και 3-4 χρόνια. Τώρα πρέπει να σκεφτούμε και για το cyberbullying. Εγώ μόνο μια που μου δίνει την ευκαιρία να διαφωνήσω λίγο με αυτό που είπατε ότι που ρωτήσατε κιόλα ότι είναι κανείς που πιστεύει ότι το ίντερνετ δεν είναι καλό. Είναι σαν να ρωτάω ξέρω αν το τσίπουρο δεν είναι καλό. Καλό είναι, για δύο ποτήματα. Αν είναι το κόσμο όμως από την
πέρα, ας πούμε ότι δεν είναι καλό. Δηλαδή θέλει ένα μέτρο που είναι αυτό το πράγμα και ο σύγχρονος Έλληνας, και ο σύγχρονος άνθρωπος, και ο σύγχρονος νέος, δύσκολα μπορεί να το βρει γύρω του και να το πάρει και μέσα του το μέτρο. Γιατί είμαστε μια εποχή με άπειρες δυνατότητες, με πολλή αναζωνία και είναι λίγο δύσκολο εκεί πέρα να κρατηθούμε μέσα σε κάποια όρια να καταλάβουμε την αξία της μεσότητας. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον μέτρο, για τον λόγο που αρκέψαμε να το διδάξει, να μας πούμε πού είναι το μέτρο. Αν το κάνουμε έτσι, εγώ να μην κατήσουμε από την αλλαγή. Εκεί χρειάζεται παιδί του, πραγματικά είναι η μαγική λέξη. Και ίσως είναι αυτό το οποίο έχει χαθεί. Και οι δύο γονείς μου ήταν εκπαιδευτικοί στο δημοτικό. Λένε ακόμα τώρα πράγματα που μου λένε ακόμα και τώρα έτσι μεγαλύτερη. Είναι μαγική λέξη, η λέξη παιδεία και η πιο δύσκολη. Που να αφορά και την αρχήμα όσο στο θέμα αυτό, είναι ότι είναι μια οριστική και μια οριστική προσέγγιση. Δηλαδή, πρέπει και οι γονείς να μπουν στο παιχνίδι. Στις σχολές γονείς, για πρώτη φορά φέτος, υπάρχει ενότητα για τους γονείς που έχουν να κάνει με το σχολείο δηλαδή, και το bullying και όλα αυτά. Άρα λοιπόν, υπάρχει μια δυνατότητα δωρεάν στα σχολεία και στους γονείς να παρακολουθούν αυτά τα θέματα. Αυτό που έχει αξία και νομίζω ότι θα συμφωνήσει και το ένα μαζί μου, αναδεικνύεται από την όλη κουβέντα, είναι ότι πλέον περνάμε σε ένα άλλο στάδιο όσον αφορά την πρόληψη του σχολικού ψυχολογισμού, του διαδικτυακού ψυχολογισμού και να κάνει με το ρόλο πλέον των παρατηρητών. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το πώς βλέπουμε το διαδίκτυο, πώς πάει η αλληλεγγύη μεταξύ μας, πώς αντιλαμβανόμαστε το τι λέει ο καθένας και πώς εμείς πρέπει να περάσουμε. Και σίγουρα εκεί πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ. Επίσης, η εκπαιδευτική πάει να θέσει το βάρος τους εμάς σε αυτό το θέμα. Αλλά εγώ θεωρώ ότι πλέον και τα παιδιά πρέπει να μπουν στη διαδικασία να ανάβουν ευθύνη πάνω σε αυτό το μέσο και να αγοράσουν βοηθώντας τους συνομιλικούς τους. Εκεί θεωρώ ότι θα πρέπει πλέον ακόμα να το διάστημα να δώσουμε μεγάλη έμφαση στο να πιστοποιήσουμε τον κόσμο. Αυτό για να γίνει όμως πρέπει όλοι μαζί να καταδικάσουμε το φαινόμενο που λέγεται βία. Σε οποιαδήποτε μορφή. Η βία αποκαλεί το διαδικτυακό κόσμο. Η βία, σαν φαινόμενο, πρέπει να καταδικαστεί όπως και να έχει οπουδήποτε βρισκόμαστε σε οποιοδήποτε δράση κάνουμε. Εάν καταφέρουμε δηλαδή και πάσα από το φαινόμενο να είναι σαν τρόπο έκφραση, τότε νομίζω ότι θα αλλάξει το θεωρητικό και εκείνη την βία. Πάνω σε αυτό. Ευχαριστούμε πολύ για την όλη την ευκαιρία που μας δίνετε και την ενδιαφέρουσα. Από όλα όσα υπόθηκα, πρέπει να σας πω ως πολύ εκπαιδευτική γνώμη, πρέπει να καταφέρει να είναι σε ανάγκη πολύ τη στήριξη που σε εταιρεία και το πολιτικό, σε ανάγκη να μπορούμε να σταθούμε μέσα στα παιδιά, να αντιλαμβάνουμε τις συζητάμε μαζί τους και να μπορούμε να σπίσουμε. Είμαστε μαζί τους, να περισσοποιούμε τη σειρά που συμβαίνει κάθε μέρα, δίπλα τους. Οπότε να είναι σε αυτή την εκπαιδευτική όλη η εκπαιδευτική σε κάθε σχολείο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την ευκαιρία. Υπάρχει ερώτηση από τον κύριο Πολοκοτσάκη. Καλή σας, εγώ έχω μια ερώτηση για εσάς και για τον άλλον εκπαιδευτικό θέλω να απαντήσω. Αυτός που είμαστε πολύ, η ανάγκη για δράσεις ουσιαστικής ενημέρωσης, τη λέξη ουσιαστική την είπαμε αρκετή. Πώς η βιομηχανία του διαδικτύου, όπως μας ανέφερε ο Δημήτρης προηγουμένως, πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε σε αυτό, αν μπορούμε. Σίγουρα, όλοι πρέπει να είναι πρακτικοί τρόποι να καταλάβεις στο εξωτερικό. Υπάρχουν εκπαιδευτικές μονάδες που είναι σε πλατφόρμα για στην πράξη να δούμε τα πράγματα και στην πράξη να μάθουμε και να μπορέσουμε να την παραδώσουμε στα παιδιά. Να ακολουθήσω αυτό. Η μονάδα του διαδικτύου περνάει από τη στιγμή, ειδικά τα κοινωνικά δίκτυα έχουν σοβαρές προβλήματα. Και ιδίως αναφέρομαι στο Facebook και στο Ask FM. Εμείς, μια πρωτοβουλία συμμαχία τα δικαιώματα παιδιού στο διαδίκτυο, έχουμε κάνει αναφορά στο Πρωτοκοινοβούλιο, τι έγινε και αποδεκτή και όλα, και πήραμε απάντηση σε αυτό το θέμα. Όμως δεν μας καλείται απάντηση αυτή. Εμείς δεν είναι μικρή, διότι έχουμε σεβαστεί τους νόμους.
όπως για παράδειγμα της ουσίας των παιδιών του δημοτικού και μία εισοδότηση στα κοινωνικά δίκτυα, όπως ας πούμε το ASFM που είναι αυτή τη στιγμή δυστυχώς στη χώρα μας, είναι το δεύτερο κοινωνικό δίκτυο σύμφωνα με έρευνες που κάνουμε στα πλαίσια συγκεκριμένη κυβέρνηση στο χρόνο που γίνεται στη Β' Αθηνά, Ελλάδα και Κύπρο. Βλέπουμε λοιπόν ότι θα μπορούσε και η μηχανία του διαδικτύου να προστατεύσει σε συγκεκριμένα πράγματα, να πει του νόμου και κάτι το διαφορετικό. Το ίδιο μπορούσε να κάνει και για τα θέματα με συμπεριφορά τη άρση. Για παράδειγμα, στα διαδικτυακά κοινωνία, ένα αριθμό συγκεκριμένο ορών που μπορεί να είναι παιδί ο χαρακτήρα του διαδικτυακού, μία ή δύο ώρε μάξιμο, α πούμε, ακολουθεί και το θέμα τη συμπεριφορά τη άρση. Θεωρώ ότι η μηχανία του διαδικτύου μπορεί να δώσει άμεσα λύση. Άμεσα και να ρωτήσετε τους γονείς και την εκπαίδευση για πάνω από το κομμάτι. Θέλω λίγο να σχολιάσουμε ξεκολλώνω από το πρώτο κομμάτι του θέματος της οριστικής προσέγγισης. Είναι ένα μεγαλύτερο διαδικτύο που μπορεί περισσότερο να εστιάσει στο θετικό κομμάτι, στη διάρκεια του ανθρώπου. Εκεί όμως που πρέπει να εστιάσουμε εμείς όσο παιδευτικοί και όσο γονείς, είναι στις μεγαλύτερες συστηνέσεις και στο να καλύψουμε το συναισθηματικό έλλειμμα που υπάρχει στην αγόρα του ανθρώπου στο σπίτι μας, τόσο στους γονείς όσο και στους ελλήνες,